Ναι, αυτό το δεύτερο, ας αρχίσουμε από το δεύτερο, όντως πρέπει να βοηθάμε, αλλά χρειάζεται διάκριση. Και το καλύτερο είναι να παραπέμπουμε σε ένα πνευματικό διακριτικό, να βοηθήσει τον ασθενή στην πίστη. Γιατί έχουμε πολλά κατάλοιπα ειδωλολατρικά στη ζωή μας και 2000 χρόνια μετά πάλι οι χριστιανοί μας έχουν πάρα πολλά ειδωλολατρικά. Είναι άρρωστοι, πηγαίνουν στον ιερέα και μετά πάνε και στο μάγο και σου λέει ό,τι πιάσει. Βάζουν το σταυρό, βάζουν και το σκόρδο και το φυλαχτό που θα τους δώσει ο μάγος. Λοιπόν, αυτό είναι ειδωλολατρία. Αλλά και άλλα πράγματα ειδωλολατρία, πιο εκλεπτισμένα. Ακόμα μια ομιλία του πατρός Αθανασίου του Μυτιλιναίου, παίρνεις λαχείο, λέει, είσαι ειδωλολάτρης. Γιατί λατρεύεις τη θεά τύχη. Πιστεύεις στην τύχη, ενώ τύχη δεν υπάρχει. Βλέπετε, μια εκλεπτισμένη μορφή ειδωλολατρίας. Πόσοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια. Είναι ειδωλολατρία. Λοιπόν, εκεί θέλει διάκριση για να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα του μιλήσεις κλπ. Να είσαι εσύ στερεωμένος στην πίστη. Πρωτίστως μιλάμε με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας και με τα λόγια μας βεβαίως μετά. Αλλά θέλει μια τέχνη πώς θα μιλήσουμε, ώστε να βοηθηθεί ο άλλος και να μην έτσι καταποντιστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα για το πρώτο, αν υπάρχουν όρια στην υποχώρηση που είπατε, βλέπετε ο Απόστολος Παύλος τι λέει, δεν ψάχνει να βρει όρια, αλλά κάνει και παραπάνω. Δηλαδή λέει, δεν θα φάω κρέας τον αιώνα, προκειμένου να μη σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, για ένα μήνα να μην φάω, να του κάνω και μάθημα συστηματικό για τα δικά φροντιστήρια για να το ξεπεράσει. Να μπορούμε να τρώμε μετά μια χαρά μαζί στο ειδωλείο. Όχι. Βλέπετε. Δεν θα φάω κρέας τον αιώνα. Έτσι νομίζω αυτή είναι η σωστή στάση. Δηλαδή να κάνουμε όσο μπορούμε τα πάντα. Τα πάντα. Προκειμένου να αναπαύσουμε τον αδερφό μας. Και αυτή η αγάπη θα ελκύσει το έλεος του Θεού και για μας και για τον αδερφό μας. Κάτι άλλο. Εμείς θα κάνουμε το σωστό. Είναι η περίπτωση που καταφρονούμε τον σκανδαλισμό. Σας είπα, όταν είναι εντολή Θεού κάτι, πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι εντολή Θεού. Και όταν είναι παράβαση κάτι, δεν το κάνουμε. Είναι παράβαση το να λιώνουμε τη λατρεία και να την κάνουμε καρναβάλι. Και να γινόμαστε κλόουν, όπως έλεγε προφητικά και ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ένας ιερέας σε ομιλία του. Το είχε προείπει ότι λέει θα σας αναγκάσουν να γίνετε κλόουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε κλόουν, έτσι. Αυτό το θα σας αναγκάσουν σημαίνει θα σας πιέσουν πάρα πολύ. Αλλά δεν πρέπει να δεχόμε την πίεση, όπως πίεζαν και τους πρώτους χριστιανούς. Τους έσφαζαν για να αρνηθούν την πίστη τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να υποχωρήσουν.
για να μην θυμώνουν οι δωλολάτρες και τα δαιμόνια που κυριαρχούσαν σε αυτούς. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση καταφρονούμε το σκανδαλισμό των άλλων. Έτσι, δεν είναι σωστός ο σκανδαλισμός τους. Εμείς οφείλουμε να σκανδαλιστούμε, ας το πούμε έτσι. Και από εμάς πρέπει να ζητήσουν αυτοί συγγνώμη, όχι να ζητήσουμε εμείς από αυτούς συγγνώμη, να υποχωρήσουμε στα θελήματά τους. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν δεν είναι σωστός ο λόγος του σκανδαλισμού, όπως αυτό τώρα με τα προσωπία ή με τα φαγητά, έτσι, την νηστεία που θέλουν σαν και καλά να σου επιβάλλουν να φας, ενώ είναι νηστεία κλπ. Σε αυτή την περίπτωση λέει, αυτοί πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, γιατί αυτοί σκανδαλίζουν. Σαν και καλά θέλουν να μας βάλουν να παρανομήσουμε, δηλαδή. Αφού οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν την αλλίωση της λατρείας, απαγορεύουν το να μην προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες. Πώς θα προσκυνήσεις Άγιες εικόνες με μάσκα? Είναι σαφέστατα αυτά που υπάρχουν κατατεθειμένα μέσα στην ακολουθία των εγγενείων που μιλάνε εκεί οι Άγιοι Πατέρες για το Άγιο Πνεύμα που πληρεί, που γεμίζει όλο το χώρο του ναού. Όλος ο χώρος είναι αφιερωμένος στον Θεό. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρω προφυλάξεις μέσα αυτό το χώρο, να μην μολυνθώ. Αντί να βραβεύονται και να επαινούνται οι πιστοί, έτσι που έχουν την σωστή πίστη, κυριαρχούν με το έτσι θέλω και μέσω της αστυνομοκρατίας ο λιγόπιστοι και οι άπιστοι. Πράγμα παράδεκτο. Και μπορείς να λέω ότι η μάσκα δεν προστατεύει και επιστημονικά αποδεικνύει ότι δεν προστατεύει. Αύριο τι θα μας πούνε, να φορέσουμε, τι θα φοράμε μετά? Θα μας πούνε, όχι, δεν πρέπει να φοράτε προσωπίδες, τι θα φοράμε? Δεν φοράμε αυτές τις στολές που φοράνε, που είναι σαν αστροναύτες και να πηγαίνουμε έτσι στην εκκλησία? Ή θα μας πούνε, πάτε καθόλου, για να είστε σίγουροι? Εκεί το πάνε. Όλο αυτό είναι μία μέθοδος η οποία είχε εφαρμοστεί και παλαιότερα, ξέρετε. Και όταν έκαναν την Γαλλική Επανάσταση οι Μασόνοι στη Γαλλία, είχαν κλείσει και τις εκκλησίες. Και είχαν εισαγάγει τη λατρεία, έτσι, της λογικής, έτσι, διάφορα είδωλα προσκυνούσαν. Και τώρα εκεί μας πάνε. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος, ο καλυμμένος πόλεμος. Τώρα δεν τρομάνε έτσι φανερά να κηρύξουν διωγμό στην εκκλησία, αλλά το κάνουν συγκεκαλυμμένα. Μόνο 25. Μα μια ενορία έχει 5.000. 25 άνθρωποι θα πάνε μόνο, οι άλλοι πού θα πάνε? Δεν τους νοιάζει, όχι δεν τους νοιάζει, δεν θέλουν να πάνε. Και αυτοί οι 25 και αυτοί δεν θέλουν να πάνε. Οι καμπαλιστές, όλοι αυτοί οι μασόνοι που έχουν οργανώσει όλο αυτό το θέμα με τον κοροδογιό. Ζούμε έναν διωγμό, λοιπόν, και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συμπλέουμε με τα σχέδιά τους. Κάτι άλλο? Παντού είναι ο Θεός και ποτέ δεν υπήρχε, ας πούμε, αυτή η φοβία που έχει πιάσει τώρα τους χριστιανούς. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί περιποιόντουσαν τους ανθρώπους που τους άφηναν οι δωλολάτρες στον δρόμο με το κρεβάτι άρρωστος να πεθάνουν, και πήγαν οι χριστιανοί και τους περιποιόντουσαν χωρίς καν προφυλάξεις πολλές φορές. Και πολλοί πέθαιναν, παίρναν την αρρώστια και πέθαιναν. Αλλά δεν τους ένοιαζε, γιατί ο χριστιανός δεν φοβάται να κολλήσει ή να μην κολλήσει επιτέλους. Αν θέλει ο Θεός να κολλήσει, μας κολλήσουμε. Αν θέλει ο Θεός να πεθάνουμε, μας πεθάνουμε. Αλλά δεν θα αλλοιώσουμε την πίστη μας και την λατρεία μας με αυτές τις φοβίες. Βλέπετε, οι τρεις παιδες που τους έριξαν στο καμίνι, τι έλεγαν?
Ο Θεός μας βασιλιά είναι δυνατός να μας σώσει, αν θέλει, από το καμίνι. Αλλά και αν καούμε, εμείς δεν θα πάψουμε να πιστεύουμε στο Θεό. Θα καούμε για τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, ευλογητός ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη του χριστιανού. Ούτε καν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Γιατί δεν φοβόμαστε το θάνατο. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Ο διάβολος πατάει σε αυτό, στη φοβία του θανάτου. Και μας έβαλε αυτή τη συζήτηση να κολλάμε ή να μην κολλάμε. Και πόσο κολλάμε και έξω από το ναό κολλάμε ή δεν κολλάμε. Λοιπόν, βλέπετε γερός η Γαβριλία που είχε πάει στις Ινδίες και περιποιότανε τους λεπρούς, οι οποίοι είναι πολύ μεταδοτικοί η νόσος της λέπρας, έτσι. Πάρα πολύ. Και όπως τους έσκυβε για να τους περιποιηθεί τα μέλη τους, τα πόδια τους που ήταν ασάπια και έπρεπε να κοπούνε. Λοιπόν, και αυτός από πάνω έβηχε, έφτυνε, φτανιζότανε και αυτή δεν έπαιρνε καμία προφύλαξη και δεν έπαθε τίποτε. Γιατί έλεγε δεν μπορώ να βάλω απόσταση. Πρέπει ο άλλος να νιώθει ότι τον αγαπάω. Όταν βάζεις μάσκα, βάζεις ένα μέσο, ένα διαχωριστικό. Και δείχνεις τον άλλο ότι δεν έχεις αυτή την αμεσότητα και αυτή την διάθεση της αγάπης. Τώρα βλέπετε βάζουν τις μάσκες οι μητέρες και χωρίζονται τα παιδιά τους. Και νιώθει και το παιδάκι ότι δεν υπάρχει αγάπη ουσιαστικά. Χάνεται το πρόσωπο, χάνεται η κοινωνία. Είναι διαβολικό όλο αυτό το μέσο, το προσωπείο. Για να χαθεί η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μας βάζουν και στα 2 μέτρα απόσταση. Έχουν άλλο λόγο βέβαια αυτοί. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος. Δεν μπορούν να σε εντοπίσουν από το δορυφόρο αν είσαι κοντά με τον άλλον. Μπερδεύονται τα μηχανήματα. Γι' αυτό μας βάζουν και μας συνηθίζουν στα 2 μέτρα να έχουμε απόσταση. Για να μπορούν μετά να μας εντοπίζουν πολύ εύκολα. Και να μας κατευθύνουν όπου θέλουν αυτοί ή και να μας σκοτώνουν όποτε θέλουν. Λοιπόν, όλα αυτά σε τι στοχεύουν? Στο να διαλυθεί ο άνθρωπος και να πάμε στον μετά άνθρωπο. Έχετε ακούσει για αυτή τη συζήτηση που έχει πολύ τώρα, έτσι, απασχολήσει πολλούς ανθρώπους. Θέλουν να φτιάξουν έναν άνθρωπο δηλαδή που να είναι εκδόσεις. Πώς έχουμε εκδόσεις στα τηλέφωνα, στα κομπιούτερ, στα iPhone κλπ. Έτσι να αρχίζει και ο άνθρωπος να γίνεται ένα συνοθήλευμα ανθρώπου και μηχανής. Να έχει μέσα του κυκλώματα, να είναι κάτι σαν άνθρωπος υπολογιστής. Συνδεμένος με υπολογιστές εξωτερικούς. Και να παίρνει εντολές και να δίνει εντολές. Να λιωθεί δηλαδή στην ρίζα του άνθρωπος. Γιατί ο διάβολος δεν σταματάει, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο, να τον κυριέψει απολύτως και ή δυνατόν να του πάρει και την ψυχή του, να την κάνει δική του την ψυχή του ανθρώπου. Αυτά εμείς τα κάνουμε πάντα το θέλημα του Θεού χωρίς να λογαριάζουμε το σκάνδαλο σε αυτή την περίπτωση. Μόνο αν είναι κάτι, είπαμε, από αυτά τα οποία είναι ουδέτερα και δεν υπάρχει πρόβλημα και να μην το κάνουμε, τότε βεβαίως θα υποχωρήσουμε, δεν θα το κάνουμε. Το δε Θεό ημωδόξα πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.